Γεια σας. Βλέποντας τις συνθήκες υγρασίας θερμοκρασίας που επικρατούν τώρα, καταλαβαίνω ότι σύντομα θα έχουμε επίθεση από το δάκο. Μέχρι τώρα τον έχουμε αποφύγει αρχικά λόγω καύσωνα και μετά λόγω δυνατού αέρα που κράτησε πάνω από 10 μέρες. Όμως με κάτι σταγόνες που έριξε δύο φορές, όχι βέβαια για πότισμα αλλά για υγρασία μόνο, σε συνδυασμό με την πτώση της θερμοκρασίας κάτω από 30 βαθμούς, θα οργιάσει σίγουρα. Έτσι, μη θέλοντας να ρίξω ετομοκτώνα, πήρα την απόφαση να ψεκάσω με σκόνη τις ελιές και να τις ασπρίσω, για να μην τις προτιμάει ο δάκος, γιατί αυτός θέλει καθαριότητα για να κάνει τα αυγά του. Άσε που επιπλέον το άσπρο αντανακτά τις ακτίνες του ήλιου και παρέχει θερμική προστασία στα δέντρα. Άπειρος εντελώς στη σκόνη, προσπάθησα να ενημερωθώ για τη διαδικασία, γιατί άλλο να ψεκάρεις υδρό και άλλο σκόνη. Διάβασα λοιπόν ότι θέλει περισσότερη πίεση και λίγο πιο μεγάλο μπέκ, και ιδίως πολύ καλή και διαρκή ανάδευση, γιατί η σκόνη κατακάθεται. Σκέφτηκα λοιπόν, εκτός του ότι θα αυξήσω λίγο την πίεση στο ψεκαστικό, να το βοηθήσω ακόμα περισσότερο, αφαιρώντας 40 μέτρα σωλήνα από την κατοστάρα ανέμη που έχω, μιας και δεν χρειάζεται σε όλα τα κτήματα παρά μόνο σε 2-3. Και για αυτά τα 3 θα έχω μαζί μου τα υπόλοιπα 40 μέτρα, αφού τα έχω βάλει σε μια ανέμη που κράτησα από το παλιό ψεκαστικό που διέλυσα. Στο πιστόλι αφαίρεσα το μπέκ του 1,5 χιλιοστού και έβαλα 2 χιλιοστών, για να περνάει καλύτερα η σκόνη. Αλλά η σκόνη κατακάθεται αμέσως και θα θέλει συνεχή και καλή ανάδευση. Η καλύτερη λύση θα ήταν μια αντλία πιο μικρή από αυτή που έχω και να την βάλω να παίρνει νερό από τον πάτο του βαρελιού και να το επιστρέφει συνέχεια στην κορυφή. Αλλά τώρα δεν έχω και θα εξαρτηθώ από τη δική μου. Η σκόνη για να διαλυθεί καλύτερα στο βαρέλι θα πρέπει πριν σε ένα κουβά να τη διαλύσω με νερό. Επίσης χρειάζεται και ένα δράπανο μπαταρίας για να διαλυθεί καλά πριν πέσει στο βαρέλι. Η πρώτη φορά πάντα είναι δύσκολη, δεν ξέρεις τι θα αντιμετωπίσεις. Έβαλα μπροστά το ψεκαστικό και άνοιξα την ανάδευση, ώστε όσο ρίχνω τη σκόνη να ανακατεύεται συνέχεια. Έριξε νερό στους γουβάδες και ανακατεύοντας το υλικό έριχνα συνέχεια σκόνη μέχρι να κορεστεί, κρατώντας σε ρευστή κατάσταση όμως το μείγμα, ώστε να περνάει από τη σίτα που έχω βάλει για φίλτρο στην είσοδο του βαρελιού. Από ό,τι διαπίστωσα, για το ένα τσουβάλι χρειάζομαι 40 κιλά νερό περίπου για να τη διαλύσω. Ο λόγος που λέω σκόνη και όχι ακριβώς τι είναι, είναι για να μην φανεί διαφημιστικό το βίντεο. Υπάρχουν 3 υλικά να επιλέξετε για το ψέκασμα. Ο καολίνης, ο ταλπουργίτης και ο ζεόλιθος. Ψάξτε στο διαδίκτυο να ενημερωθείτε για τις διαφορές τους και αποφασίστε να βάλετε ό,τι θέλετε. Επειδή η σκόνη είναι καθαρό φυσικό προϊόν και δεν έχει τίποτα τοξικό, απολαμβάνω σήμερα το ψέκασμα χωρίς να φοράω ούτε μάσκα, ούτε στολή, ούτε γάντι, ούτε τίποτα. Όταν έριχνα το λίπασμα, λαμπάδιαζα από τη ζέστη. Έχανα 4 κιλά υδρότα σε κάθε έξοδο. Έβαλα λοιπόν μόνο τα απαραίτητα. Μια μάσκα σκόνης και γυαλιά προστασίας για τα μάτια. Και η υπερθερμική εφαρμογή σκόνης άρχισε. Λεπτό προς λεπτό η ανησυχία μου πήρε δρόμο. Όλα πάνε καλά. Το ψεκαστικό βγάζει καλή δέσμη. Μπορώ να το ρυθμίσω βέβαια όπως θέλω και για κοντά και για μακριά. Δεν νιώθω καθόλου δυσκολία. Και άνετα θα ψεκάσω όσο περισσότερα δέντρα προλάβω σήμερα. Βλέπεις, δεν πρέπει να ψεκάζεις όλη μέρα παρά μόνο νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα. Γιατί με τον ήλιο μπορεί να γίνουν εγκάβματα στα φύλλα. Τα δέντρα δέχονται με λαχτάρα το νεράκι γιατί έχουν στεγνώσει από την ξερασία αφού δεν έχει βρέξει καθόλου φέτος. Σκοπεύω σε λίγες μέρες να ανεβάσω βίντεο για το πώς πέρασα τον Αύγουστο στα κτήματα. Και θα δείτε πόσο δύσκολα είναι και φέτος τα πράγματα για την καλλιέργεια της ελιάς στην περιοχή μου. Κοιτάξτε πώς έχουν ταλαιπωρηθεί οι ελιές από την ξερασία. Αν δεν βρέξει το Σεπτέμβριο θα πάθουμε ζημιά. Σε πρώτη φάση στον καρπό και σε δεύτερη βέβαια αν τραβήξει μέχρι τέλος και στα ίδια τα δέντρα. Όταν στεγνώσουν τα φύλλα, οι ελιές ασπρίζουν και ξεχωρίζουν από τα άλλα δέντρα. Εδώ στο χωριό, πρώτη φορά θα δούνε το φαινόμενο να ψεκάζεται με σκόνη η ελιά. Και σίγουρα θα έχω σχόλια. Του χρόνου, για να μην έχω ανάγκη δεύτερο άτομο, θα πάρω οπωσδήποτε μια μικρή αντλία και δεν θα έχω το άγχος της ανάδευσης συνέχεια. Άλλωστε δεν κοστίζουν πολύ, γύρω στα 100 ευρώ είναι. Σήμερα, λόγω μετακινήσεων που θέλουν χρόνο, ψέκασα 3 κτήματα με την ίδια ευκολία. Και στα 3 η κατάσταση είναι περίπου ίδια στα δέντρα. Στο πιο όμορφο, τα δέντρα είναι σε χειρότερη κατάσταση γιατί δεν κρατάνε καθόλου υγρασία. Σε ένα κτήμα που κρατάει υγρασία και οι ελιές δεν επηρεάστηκαν από την ξερασία, τις βρήκε ο δάκος μεγάλες και όμορφες και τις χτύπησε και μετά γλιώσε σπόριο. Όπως βλέπετε, δεν θα μαζέψω καρπό από εδώ μάλλον. Όπως ξέρετε ήδη όσοι με παρακολουθείτε, μου αρέσει να τσεκάρω ό,τι κάνω πάντα, γι' αυτό δεν ψέκασα μερικά κλαδιά σε κάποια δέντρα, όπως και 2 δέντρα σε κάθε κτήμα, για να δω αν θα έχουν διαφορά, αν κάνω δηλαδή τίποτα με σκόνη για να μην ταλαιπωρούμε άδικα. Το δύσκολο της υπόθεσης είναι στο τέλος του ψεκάσματος. Όλα είναι κάτασπρα από τη σκόνη. Βαρέλι, αυτοκίνητο, ψεκαστικά εργαλεία, τα πάντα. Εγώ έχω αρρώστια με την καθαριότητα των εργαλείων μου, οπότε κάθισα και καθάρισα τα πάντα ένα-ένα. Καταρχάς, καθάρισα με το πιεστικό το δοχείο να φύγει εντελώς η σκόνη από παντού και το αυτοκίνητο. Μετά έβαλα καθαρό νερό και έβγαλα το ψεκαστικό ό,τι είχε από σκόνη μέσα και το έβαλα να λειτουργήσει με καθαρό νερό ώστε να καθαριστούν τα πάντα και η σωλήνα της ανέμης. Μετά με επιμέλεια έβγαλα τα καπάκια και καθάρισα σχολαστικά όλα τα σημεία του ψεκαστικού. Όταν το έβαλα στη θέση του, ήταν σαν καινούριο. Το ίδιο και η ανέμη με το πιστόλι, το δράπανο και ό,τι άλλο χρησιμοποίησα. Τώρα είναι έτοιμα για την επόμενη έξοδο που θα γίνει.
γίνει μέσα Σεπτεμβρίου για να ρίξω κάλιο στις ελιές να τις βοηθήσω λίγο με την ελαιοποίηση. Βέβαια, προσδοκούμε βροχές μέσα στο Σεπτέμβριο, αλλιώς την ήπια με που λένε. Θα έχουμε τα περσινά και ίσως και χειρότερα. Μέχρι να έρθει αυτή η ώρα, τότε εγώ κάνω υπόλοιπες δουλειές που χρειάζονται εδώ. Ας πούμε, έκοψα τα ξύλα όλα που είχα μαζεμένα και δεν είχα κόψει ακόμη από τα κλαδέματα και θα τα τακτοποιήσω και θα τα ξαναπούμε όταν θα έρθει η ώρα να ψεκάσω το κάλιο. Μέχρι τότε, γεια και χαρά σας.